Το κόμμα μας επιδιώκει στην πράξη να ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα του και στον προορισμό του ως επαναστατική ιδεολογική πολιτική οργανωμένη πρωτοπορία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα. Επομένως, είναι αδύρυτη η σχέση του με την ανάγκη μελέτης και έρευνας της ιστορίας αυτού του κινήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα, στις γειτονικές χώρες, αλλά θα λέγαμε και στις χώρες που το επαναστατικό εργατικό κίνημα μεγαλούργησε, πραγματοποίησε ιστορικής σημασίας νίκες, ακόμα και ήτες, όπως τη Σοβιετική Ένωση και όχι μόνο. Η ιδεολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο επιστημονικός κομμουνισμός, θεμελιώθηκε στα συμπεράσματα της ιστορικής έρευνας των τρόπων παραγωγής, ενσωμάτωσε τα συμπεράσματα της διαλεκτικής ηλιστικής έρευνας των συνολικότερα των κοινωνικο-οικονομικών σχηματισμών, ειδικότερα ενσωμάτωσε τα συμπεράσματα διαφορετικών περιόδων του εργατικού κινήματος. Με άλλα λόγια, η σχέση του ΚΚΕ με την ιστορία του δεν είναι σχέση βιωματική, βιογραφική. Ούτε μπορεί να υπάρχει επαναστατικό εργατικό κόμμα, δηλαδή κομμουνιστικό κόμμα, αν αποσπαστεί από τα επιστημονικά επιτεύγματα, επομένως και τα ιστορικά, αν δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επιστημονικές δυνάμεις για να μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα, να αναπτύσσει την ιδεολογία του, ενσωματώνοντας τα επιστημονικά συμπεράσματα της φυσικής και κοινωνικής εξέλιξης της ταξικής πάλης. Άλλωστε, η σχέση του κόμματο με την πρωτοπόρα διανόηση σε μεγάλο βαθμό είναι αμφίδρομη. Γι' αυτό άλλωστε και σε σημαντικέ περιόδου τη ιστορία του κόμματο, στον ένα ή στον άλλο βαθμό εμπνεύστηκαν και συσπηρώθηκαν, ακόμα και εντάχθηκαν στο κόμμα σημαντικοί ιστορικοί, πανεπιστημιακοί, επιστήμονε διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, λογοτέχνε, διανοούμενοι, καλλιτέχνε. Επομένως, απορρίπτουμε τους χειρισμούς, τουλάχιστον όσου γίνονται εκ του πονηρού, που προσάπτουν στο ΚΚΕ εμπειρισμό και υποκειμενισμό, έλλειψη αρμοδιότητας και ικανότητας να μελετήσει την ιστορία του. Φίλοι και σύντροφοι, μετά τις ανατροπές της Σοβιετική Ένωση και σε άλλες χώρες του πρώτου ιστορικού εγχειρήματος της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, Εξέλιξη που αναφίβολα επέδρασε και στην εκδήλωση «Κρίση στο κόμμα μας» και διάσπαση το 1991. Mm. Ακολούθησε μία πρωτόγνωρη περίοδος για το παγκόσμιο πολιτικό εργατικό κίνημα, το κομμουνιστικό, βέβαια και στη χώρα μας. Η αναζωπήρωση του δεν μπορούσε παρά να γίνει μέσα από την συνειδητοποίηση των αδυναμιών και των λαθών του, την ανάλυση των ανώριμων και ασταθών βημάτων του, την ανοιχτή συζήτηση των συμπερασμάτων με τα μέλη και τους φίλους του κόμματος και της νεολαίας του, την ανοιχτή συζήτηση, αν θέλετε, με πρωτοπόρους εργάτες και εργάτριες, μισθωτούς και αυταπασχολούμενους, εργαζόμενους μυϊκά χειρονακτικά αλλά και πνευματικά. Όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες, οι κομματικές και κνήτικες οργανω... δυνάμεις, μαζί με τις φιλοκομματικές, έδωσαν σκληρές ιδεολογικές πολιτικές και κινηματικές μάχες στα εργοστάσια, σε άλλους τόπους εργασίας, στα χωράφια, στα σχολεία και στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έδωσαν μάχες για την επιβίωση, για να μην εξαφανιστεί το συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα, το αγροτικό το κίνημα των αυτοαπασχολούμενων στι πόλει. Το μαθητικό και το φοιτητικό, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, για να αναγεννηθούν και να ανασυνταχθούν, σπάζοντας τα δεσμά του εκφυλισμού και της ενσωμάτωσης που είχε επιφέρει η κεφαλαιοκρατική παρέμβαση και χειραγώγηση. Μέσα στο καμίνι της καθημερινής ταξικής πάλης, τις νέες πρωτόγνωρες ιστορικές συνθήκες του πιο αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων για 1,5 αιώνα, Δρομολογήθηκε και πραγματοποιήθηκε η μελέτη της ιστορίας του κόμματος για την περίοδο από την ίδρυσή του έως σχεδόν την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας το 1974 και την επιστροφή στο αστικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Έγιναν δεκάδες εκδόσεις με ανάλογα ιστορικά θέματα, όπως για τον Ιταλο-Ελληνικό πόλεμο, για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, ειδικότερα για τη συμμετοχή των γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό, για το αστικό πολιτικό σύστημα στις δεκαετίες του 50 και του 60, για το Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη. Έγιναν εκδόσεις αρχιακών υλικών για συνέδρια του κόμματος, Ολομέλειες της Κεντρικής Επιτροπής που είχαν αποφασιστικό ρόλο στην πορεία του κόμματος, όπως ήταν η 6η Ολομέλεια του 1956, η 7η του 1957, η 12η Ολομέλεια του 1968. Εκδόθηκε ως δοκίμιο ο τόμος της ιστορίας που αφορούσε την περίοδο του 1949-1968 με τη διαδικασία της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης το 2011, που προχώρησε σε επανεκτίμηση προγενέστερων εκτιμήσεων και αποφάσεων του κόμματος για εκείνη την περίοδο. Αποκατέστησε τον Νίκο Ζαχαριάδη από τις άδικες αποφάσεις καθαίρεσης και διαγραφής του. Φίλοι και σύντροφοι, συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη της εκ νέου μελέτης και συγγραφή της ιστορίας του κόμματος με τη μορφή δοκιμίου για την περίοδο από την ίδρυσή του μέχρι το 1949, σε σχέση με τον τόμο που ήδη κυκλοφορούσε από το 1995. Αυτό το καθήκον καθορίστηκε στο 19ο συνέδριο του κόμματός μας το 2013. Άλλωστε το πλέον είχαμε νέες δυνατότητες, νέες πηγές για τη μελέτη της ιστορίας μας. Διαθέταμε πλέον ένα ηλεκτρονικά οργανωμένο αρχείο του κόμματος με πληθώρα ντοκουμέντων αυτής της περίοδου που εξετάζαμε. Αποκτήσαμε νέα πρόσβαση σε αρχαιακό υλικό που αφορούσε τις σχέσεις του κόμματός μας με κομμουνιστικά κόμματα γειτονικών βαλκανικών χωρών και βεβαίως του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Διαθέταμε ένα επιστημονικό δυναμικό με δυνατότητα αξιοποίησης άλλων αρχείων, ξένης βιβλιογραφίας, αξιοποίησης σειράς μελετών για την ανάπτυξη και εξέλιξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα και τη συμμετοχή του στον δεύτερο παγκόσμιο υπεριαλιστικό πόλεμο. Αξιοποίησαμε μελέτες για την ελληνική οικονομία και το ελληνικό αστικό κράτος που εκπονήθηκαν από πανεπιστήμια, από την Τράπεζα της Ελλάδας από την Εθνική Τράπεζα. Όπως θα διαπιστώσετε και από την βιβλιογραφική αναφορά που θα βρείτε στους τόμους του Δοκιμίου. Η Κεντρική Επιτροπή του κόμματός μας δεν είδε και δεν βλέπει σε αντιπαράθεση την ανάγκη της εξειδικευμένης ιστορικής μελέτης και έρευνας με την ανάγκη για συλλογική συζήτηση των συμπερασμάτων της και τη συλλογική ανάληψη της ευθύνης. Γι' αυτό άλλωστε με την ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής δρομολογήθηκε η επίπονη μελέτη της ιστορίας του κόμματος κυρίως μέσω του τμήματος ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής και ενό δικτύου ιστορικών συνεργατών και άλλων επιστημόνων που είναι ενταγμένοι ή βρίσκονται και ως συνεργάτες στα τμήματα της Κεντρικής Επιτροπής. Παράλληλα, Δρομολογήθηκε και η διεξοδική συζήτηση ανάλογων ιστορικών θεμάτων, όχι μόνο στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και στα παρακάτω καθοδηγητικά όργανα του κόμματός μας. Συγκεντρώθηκαν παρατηρήσεις από στελέχη του κόμματος και της ΚΝΕ, από φίλους, μια διαδικασία που κορυφώθηκε με την πραγματοποίηση ανάλογης θεματικής πανελλαδικής συνδιάσκεψης τον περασμένο Ιούνιο. Προϊόν λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία είναι οι τέσσερι τόμοι του δοκιμίου που παρουσιάζουμε σήμερα. Ειδικότερα απευθυνόμενοι στου εκπροσώπους του τύπου, θα θέλαμε να επισημάνουμε. Το υλικό των τεσσάρων τόπων δεν αποτελεί μια αποκλειστικά κομματική ιστορία. Δεν είναι στενά φιλοκουκού ενδιαφέροντο, θα λέγαμε, ή αν θέλετε, αποκλειστικά του ερευνητικού ενδιαφέροντα από την πλευρά του ταξικού αντιπάλου. Θα υποστηρίξουμε ότι είναι υλικό ευρύτερου ιστορικού ενδιαφέροντος και αυτό οφείλεται, θα λέγαμε, στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Δηλαδή, θεωρούμε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι η ίδρυση, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της ιδεολογικής πολιτικής ταυτότητας και δράσης του κόμματός μας και της νεολαίας του εξετάζονται σε συνάρτηση ιδιαίτερα με τις εγχώριες αλλά και τις διαβαλκανικές, ακόμα και παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Έτσι, μέσω της ιστορίας του Κουκουέ, βλέπουμε την ιστορία της Ελλάδας, ενταγμένη στα Βαλκάνια για έναν αιώνα, αφού είναι αναπόσπαστο στο κομμάτι της. Αλλά πηγαίνουμε και πιο πίσω στον ένα σχεδόν αιώνα που μεσολάβησε από την Επανάσταση του 1821 ως την ίδρυση του κόμματός μας. Επιχειρούμε μια εκτεταμένη αναφορά και εκτίμηση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών συνθήκων και των ιδεολογικών αντιλήψεων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα έως τη λήξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Πιο συγκεκριμένα, ο τόμος Α1 έχει τίτλο «Διεθνείς και εσωτερικές συνθήκε από την επικράτηση του καπιταλισμού ως την Οκτωβριανή Επανάσταση». Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται συνοπτικά, στο πρώτο μέρος του τόμου αυτού που χωρίζεται σε τρία μέρη, παρουσιάζεται συνοπτικά σε παγκόσμιο επίπεδο η μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό που αναπτύχθηκε σε μία μακρόχρονη πορεία. Για βασικέ χώρε του καπιταλισμού εξετάζεται η ορίμαση των παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή της εργασιακή ικανότητα του ανθρώπου. Σε συνδυασμό πάντα με την ταξική πάλη που αναπτύχθηκε ανάμεσα στι δουαρχικέ εξουσίε και στην ανερχόμενη αστική τάξη. Σε αυτή την εποχή η αστική τάξη ήταν η βασική δύναμη της κοινωνικής πρόοδου ηγήθηκε και του αγώνα που έκαναν οι αγρότες για την ανατροπή των φεουδαρχικών σχέσεων, για την κατανομή της γης που στον ένα ή άλλο βαθμό πραγματοποιήθηκε με την εγκαθίδρυση των καπιταλιστικών κρατών. Επίσης, σε αυτό το μέρος του τόμου Α1 παρουσιάζεται η εμφάνιση και ανάπτυξη της εργατικής τάξης, η διαμόρφωση του κομμουνιστικού κινήματος το έδαφος της μαρξιστικής θεωρίας που υπήρξε προϋπόθεση για να κατακτήσει το εργατικό κίνημα αυτοτελή πολιτική παρουσία σε μια εποχή που η εδραίωση της αστικής τάξης στην εξουσία άρχισε να την εμφανίζει ως αντιδραστική δύναμη. Ως προϊόν της ανάγκης διεθνούς ενότητας της εργατικής τάξης συγκροτήθηκε αρχικά η πρώτη και στη συνέχεια η δεύτερη διεθνής. Δίνονται συνοπτικά και συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της έναρξης της εποχής του υπεριαλιστικού σταδίου του καπιταλισμού κατά τα τέλη του 19ου και στην αρχή του 20ου αιώνα, δηλαδή της εποχής που διαμορφώνεται ως ανάγκη το πέρασμα από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Δίνονται οι παράγοντες που οδήγησαν στον πρώτο παγκόσμιο υπεριαλιστικό πόλεμο, από τις φλόγες του οποίου ξεπίδησε η νικηφόρα τότε Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση στη Ρωσία. Το δεύτερο μέρος του τόμου Α1 πραγματεύεται την ανάπτυξη του καπιταλισμού από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Υποχρεωτικά, η ιστορική ανάλυση πηγαίνει πιο πίσω. Στην περίοδο της Οθωμενικής Αυτοκρατορίας, στο καθεστώς της οποίας έζησαν και εξελίχθηκαν οι πληθυσμοί της μετέπειτα ελληνικής επικράτειας. Αναδεικνύεται η εξής ιδιαιτερότητα στη συγκρότηση του ελληνικού καπιταλιστικού κράτους. Η διεύρυνσή του διήρκησε σχεδόν έναν αιώνα. Σημαντικό μέρος των πληθυσμών των εδαφών που σταδιακά εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος είχαν δύο αλληλένδετα χαρακτηριστικά στην ιστορική τους εξέλιξη. Την ελληνιστική γλώσσα, επίσημη γλώσσα του Βυζαντίου, που συνέχισε να εξελίσσεται, και την Ορθοδοξία, που λειτουργήσε και ως κέντρο καλλιέργειας της γλώσσας και είναι παράγοντες που κάτω από συγκεκριμένες οικονομικές πολιτικές προϋποθέσεις του τέλους του 18ου αιώνα συνέβαλαν στη διαμόρφωση ελληνικής εθνικής συνείδησης. Αναδεικνύονται οι κοινωνικές δυνάμεις που πήραν μέρος στην Επανάσταση του 1921. Τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας της Επανάστασης ως αστικής, Παρουσιάζεται η πολιτική συγκρότηση των κοινωνικών δυνάμεων της Επανάστασης και η σχέση τους με τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, κυρίως της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας. Παρουσιάζονται οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην περίοδο από την ίδρυση του ελληνικού αστικού κράτους μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο υπεραλιστικό πόλεμο. Πρόκειται για ιστορική προσέγγιση που βοηθά στη διαμόρφωση, θα λέγαμε, κριτηριών για την κατανόηση σύγχρονων εξελίξεων όπως είναι οι αντιθέσει και ανταγωνισμοί για το μοίρασμα των αγορών στην ευρύτερη περιοχή που υπάγεται και η Ελλάδα, που συχνά οδηγούν στο διαμελισμό υφιστάμενων κρατών, στη διαμόρφωση νέων που λειτουργούν και ως προ προτεκτοράτα άλλων μεγαλύτερων, ισχυρότερων καπιταλιστικών κρατών. Ειδικότερα αναλύεται ο θεσμός της Βασιλείας ως συστατικό θεμελίωσης του αστικού κράτους, ως θεσμός ενοποίησης των τοπικών αρχών και συγκεντροποίησης της αστικής εξουσίας. Αναλύονται επίσης οι αντιθέσεις που στην πορεία εκδηλώθηκαν μεταξύ του θρόνου και των κατεξοχήν αστικών οργάνων όπως είναι η Βουλή και οι κυβερνήσεις. Σε αυτό το δεύτερο μέρος του τόμου Α1 γίνεται ειδική αναφορά στην πολυπλοκότητα των σχέσεων ιδιοκτησίας γης κατά την ύστερη περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γίνεται αναφορά εκτίμης πώς αυτές επηρέασαν τις σχέσεις ιδιοκτησίας γης στο ελληνικό καπιταλιστικό κράτος κατά τη σταδιακή ενσωμάτωση της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Υπήρου. Έχει ιδιαίτερη σημασία και για την κατανόηση ιδιαιτεροτήτων στην ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού, όπως είναι ο πολύ μικρός αγροτικός κλήρος, η μεγαλύτερη επιβίωση, της κατακαιρματισμένης αλλά εμπορευματοποιημένης αγροτικής και χειροτεχνικής παραγωγής, όπως είναι η υπέρμετρη ανάπτυξη της ναυτιλίας και η καθυστέρηση της μεταποίησης, κυρίως στον κλάδο της βιομηχανίας εργαλειομηχανών. Η αντικειμενική εξήγηση αυτών των ιδιαιτεροτήτων είναι αναγκαία γιατί εξηγεί ανάλογα λάθη στις αναλύσεις του κόμματος για την ελληνική καπιταλιστική κοινωνία και οικονομία, ακόμα και για το κράτος της. Θεωρητικά λάθη που επέδρασαν αρνητικά και στην επεξεργασία της στρατηγικής του, στον προσδιορισμό των κοινωνικών δυνάμεων, στη διαμόρφωση πολιτικής συμμαχιών. Το τρίτο μέρος του τόμου Α1 αναφέρεται στη γέννηση και ανάπτυξη του εργατικού και του σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα έως το 1918. Η ανάπτυξη των πρώτων συνδικάτων και σοσιαλιστικών ομάδων στα αστικά κέντρα της χώρας, αλλά και ανάμεσα στους Έλληνες εργάτες του εξωτερικού, δέχτηκαν αρχικά τις ιδεολογικές πολιτικές επιρροές από ρεύματα του ουτοπικού σοσιαλισμού και του αναρχισμού και στη συνέχεια από το διεθνές κίνημα που πάταγε στον επιστημονικό σοσιαλισμό. Όλες αυτές οι επιδράσεις αποτυπώθηκαν αρχικά στην οργανωτική συγκρότηση και ιδεολογική πολιτική ταυτότητα του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος δηλαδή στο ΣΕΚΕ. Η μελέτη αυτού του τρίτου μέρους, πρώτα απ' όλα, από εργάτες, εργάτριες, μισθωτούς, συνδικαλιστές άλλων κινημάτων, βοηθά, θεωρούμε, στην κατανόηση των συνθηκών, μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκε η ποιοτική αλλαγή στο εργατικό και σοσιαλιστικό κίνημα με την ίδρυση του ΣΕΚΕ. Συνολικά, ο τόμος Α1 είναι, θα λέγαμε, γενικότερου ενδιαφέροντος και εν των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Αλλά είναι και το όμως ειδικότερου ενδιαφέροντος, θεωρούμε, για εκπαιδευτικούς, για φοιτητές, σπουδαστές, ακόμα και για μαθητές λυκείου. Ο τόμος Α2 έχει τίτλο «Μεσοπόλεμος. Οικονομία και πολιτική. Η ίδρυση του ΚΚΕ, τομή στην ελληνική κοινωνία και περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην ελληνική οικονομία στο Μεσοπόλεμο. Αναδεικνύεται η σύμφυση βιομηχανικού, εμπορικού, τραπεζικού κεφαλαίου, δηλαδή η ύπαρξη του χρηματιστικού κεφαλαίου χαρακτηριστικό γνώριμα της ορίμασης του καπιταλισμού, του υπεριαλιστικού σταδίου του. Η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, παρέμβαινε άμεσα στη δημιουργία καρτέλ συγχωνεύσεων εξαγορών με στόχο την επιτάχυνση της καπιταλιστικής ισόρευσης και την επέκταση των ανωνύμων εταιριών. Ταυτόχρονα ενισχυόταν και η λειτουργία του χρηματιστηρίου. Η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας, η Εθνική... Συγγνώμη, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας διαμεσολαβούσε μεταξύ κράτους, δηλαδή των κυβερνήσεων, και ξένων αγορών για δανεισμό ή συμπράξεις για άμεσες ξένες επενδύσεις. Με στόχο κυρίως τις υποδομές μεταφορών, λιμάνια, σιδηρόδρομο, οδοπία, αλλά και στην ενέργεια, στην ίδρευση, στις τηλεπικοινωνίες δίνονται στοιχεία που αφορούν την κρατική παρέμβαση στην κατεύθυνση καπιταλιστικοποίησης της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα με το νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος και τη διασύνδεση των συνεταιρισμών με αυτή την τράπεζα. Επισημαίνεται η κρατική παρακολούθηση των οικονομικών στατιστικών στοιχείων που επιδίωκε παράλληλα το στατιστικό διαχωρισμό της βιομηχανίας από τη βιοτεχνία που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Επισημαίνεται επίσης ότι το κράτος δημιούργησε σχολές, ιστιτούτα, με στόχο την επέκταση της επιστημονικής και της τεχνικής εκπαίδευσης. Διαμόρφωσε πλήθος άλλων καπιταλιστικών θεσμικών οργάνων, ενώ και τα διάφορα τμήματα του κεφαλαίου, βιομήχανοι, τραπεζίτες, εφοπλιστές, είχαν τις δικές τους οργανώσεις. Αναδεικνύεται ότι στη διάρκεια του Μεσοπολέμου προχώρησε η καπιταλιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Καταγράφηκαν σημαντικοί ρυθμοί αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και του αντίστοιχου κατακεφαλήν. Αυξήθηκε το μισθωτό εργατικό δυναμικό. Ταυτόχρονα όμως παρέμενε το εξής διαχρονικό διαρθρωτικό πρόβλημα που τηρουμένων των αναλογιών ισχύει και σήμερα. Ποιο δηλαδή, η ανάπτυξη αφορούσε τους κλάδους της μεταποίησης που παρήγαγαν προϊόντα άμεσης κατανάλωσης και πολύ λιγότερο περιορισμένα τους κλάδους παραγωγής, μέσων παραγωγής. Γενικότερα, η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν συμβάδιζε με αξιόλογη ανάπτυξη της χρησιμοποιούμενης υποδύναμης, ενώ με τη μαζική ζωή προσφύγων μετά τη μικροσυσιατική εκστρατεία παρουσίασε μία οπισθοχώρηση στη συγκέντρωση του εργατικού δυναμικού που δείχνει ότι η βιοτεχνική επέκταση ήταν ισχυρότερη της ανάλογης βιομηχανικής επέκτασης. Φίλοι και σύντροφοι, η αντικειμενική εκτίμηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον καθορισμό της στρατηγικής του κόμματος, αφού η αιτιολόγηση της σταδιοποιημένης στρατηγικής αρχικά με τη σοσιαλδημοκρατική επανάσταση ως αναγκαίας πριν τη σοσιαλιστική, στηριζόταν στη βάση και θέσεων για την ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων στην Ελλάδα, στηριζόταν στην εκτίμηση για οι μη σχέσεις που χαρακτήριζαν και το κράτος με το θεσμό της Βασιλείας. Το δεύτερο μέρος του τόμου Α2 Αναφέρεται στην ηρωική πάλι του κόμματος, στο Μεσοπόλεμο, αλλά και στη διαμόρφωση της στρατηγικής του κόμματος. Αναδεικνύει τις διεθνείς συνθήκες μέσα στις οποίες ιδρύθηκε, καθώς και στις εσωτερικές, που αποτέλεσαν βέβαια και τη βασική πηγή της ίδρυσής του, και όπως λέει ο Πίτη, έγινε το κόμμα οριμοτέκνο της ανάγκης και οριμοτέκνο της οργής. Γίνεται αναλυτική αναφορά στη σκληρή πορεία του κόμματος προκειμένου να κατακτήσει επαναστατικά χαρακτηριστικά στη διαπάλη που αναπτύχθηκε στο εσωτερικό του για το χαρακτήρα του, αλλά και στην επίδραση που είχε στις γραμμές του η αντίστοιχη διαπάλη στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Έχει ιδιαίτερη σημασία και για σήμερα η ιστορική ανάλυση του κατασταλτικού χαρακτήρα του κράτους, ανεξάρτητα από τη μορφή του πολιτεύματος ή τη μορφή της διακυβέρνησης. Έχει σημασία η διερεύνηση των μεθόδων ταξικού εχθρού προκειμένου να δυσδύσει στα ανώτατα κλιμάκια του κόμματος. Έχει σημασία η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη θερά... θωράκιση του κόμματος. Αξίζει να μελετηθούν οι μορφές πάλι του εργατικού λαϊκού κινήματος, η στάση των κομμουνιστών αλλά και άλλων αγωνιζόμενων εργατών και αγροτών απέναντι στις διώξεις. Επίσης, αναδεικνύεται ο διεθνιστικός χαρακτήρας του κόμματος ως τμήματος της κομμουνιστικής διεθνούς. Η εναντίωση του κόμματος στην υπεριαλιστική μικρασιατική εκστρατεία παρά το νεαρό της ηλικία του. Σε αυτό το μέρος του τόμου Α2, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στρατηγική που διαμόρφωσε το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, ιδιαίτερα από το 1928 με το έκτο συνέδριο του και στη συνέχεια με το έβδομο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς το 1935. Αυτή η στρατηγική άσκησε θα λέγαμε καθοριστική επίδραση και στη στρατηγική του κόμματός μας. Θεωρούμε ότι πρόκειται για θεμελιακό ζήτημα διαχρονικής σημασίας όσο θα υφίσταται καπιταλισμός στη γη, ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας προηγούμενα. Από το 1934 αλλά και σε όλη τη δεκαετία του 1940 στις προγραμματικού χαρακτήρα αποφάσεις του κόμματος, κυριάρχησε η στα... σταδιοποίηση με τη μία ή άλλη μορφή. Δηλαδή, παρεμβλήθηκε ένας κυβερνητικός στόχος πριν τη Σοσιαλιστική Επανάσταση ή και πιο καθαρά ένας μεταρρυθμιστικός, μεταβατικός κυβερνητικός στόχος που αποδυνάμωνε και απενεργοποιούσε τον διακηρυγμένο στόχο της Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Οδηγούσε σε πολιτική συμμαχία με δυνάμεις, αρχικά με τις δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας, παρά την αστικοποίησή τους, και στη συνέχεια με τις, λεγα... με τις λεγόμενες δημοκρατικές, φληρινικές ή και αντιφασιστικές αστικές δυνάμεις. Το δοκίμιο χρησιμοποιεί όσα στοιχεία διέθετε που δείχνουν τη σχετική διαπάλη στο κόμμα και στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Όμως, συνεχίζουμε να διερευνούμε τις αιτίε που οδήγησαν την κομμουνιστική διεθνή στο να μην διαμορφώσει επαναστατική στρατηγική στις παραμονές του υπεριαλιστικού πολέμου και φιλοδοξούμε να έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε την επόμενη χρονιά με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Ο τόμος Β1 αναφέρεται στη δράση του κόμματος στο δεύτερο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο. Περιλαμβάνει τη στάση του κόμματος στον Ιταλοελληνικό Πόλεμο και την ανασυγκρότησή του στις συνθήκες της τριπλής φασιστικής κατοχής. Αναδεικνύεται ο πρωτοπόρος ρόλος του κόμματος στην ίδρυση σειράς αντιφασιστικών οργανώσεων στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή μέσα από τις οποίες έδρασε το κόμμα ενάντια στα κατοχικά στρατεύματα αλλά και στους ντόπιου συνεργάτες τους. Αναλύεται ο υπεριαλιστικός χαρακτήρας του πολέμου και αυτοκριτικά κρίνεται το γεγονός ότι το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα και το κόμμα μας ως τμήμα του, δεν μπόρεσαν να διαμορφώσουν στρατηγική πάλι για την εργατική εξουσία σε μια σειρά σε συνθήκες πολέμου και επαναστατικής κατάστασης που αφορούσαν ορισμένες χώρες της Ευρώπης, βέβαια και της Ελλάδας. Αποδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος του αναδεικνύεται συγγνώμη, ο καθοριστικός ρόλος του κόκκινου στρατού και γενικότερα της Σοβιετικής Ένωσης στη συντριβή του ναζισμού-φασισμού στην Ευρώπη και στην πάλη για την ανατροπή της εξουσίας κυρίως σε έξι χώρες της Ευρώπης. Επισημένονται όμως και οι αδυναμίες γενικότερα του κινήματος λόγω έλλειψη ενιαίας επαναστατικής στρατηγικής. Ιδιαίτερα με τον τρόπο και το λόγο που προβλήθηκε η διάλυση της κομμουνιστικής διεθνούς. Αυτός ο, ο τόμος θεωρούμε ότι είναι θεμελιακός για τη στρατηγική αντίληψη του κόμματος και γενικότερα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Τα συμπεράσματα του έχουν σημασία για το σήμερα και το αύριο του εργατικού κινήματος. Ο τόμος Β2 έχει τίτλο του «Η οποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας». Θα λέγαμε όμως να προσέξετε ότι δεν είναι τόμος που ταυτίζεται με την αντίστοιχη έκδοση. Περιλαμβάνει πολύ πιο πλούσιο υλικό την ανάλυση του διεθνούς μεταπολεμικού συσχετισμού δυνάμεων και της στρατηγικής του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος σε συνθήκες που είχε συγκροτηθεί το Γραφείο Πληροφοριών των Κομμουνιστικών Κομμάτων, γνωστό ως Common Παρουσιάζονται αυτοκριτικά οι εκτιμήσεις και οι θέσεις του 7ου Συνεδρίου του Κόμματος τον Οκτώβριο του 1945, που δεν μπόρεσε να επανακτιμήσει Τη γραμμή πάλι του κόμματο και έγκαιρα να ανταποκριθεί στι ανάγκε τη ένοπλη πάλι σε συνθήκε επαναστατικής κατάσταση που συνεχιζόταν και το 1945. Γίνεται η εκτίμηση ότι και οι μετέπειτα ολομέλειε τη Κεντρική Επιτροπή δεν διόρθωσαν τη στρατηγική του κόμματο αν και φαίνεται ότι προσανατολίζονταν στον ένοπλο αγώνα, όμως με ασάφεια και αντιφατικότητα για το χαρακτήρα του. Στην αντίληψη για τον ένοπλο αγώνα κυριαρχούσε ο περιορισμένος και αμυντικός του χαρακτήρας και όχι ο γενικευμένα οργανωμένος επιθετικός ενάντια στην αστική εξουσία. Ακόμα και στην πλήρη ανάπτυξή του ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας στηριζόταν στο αγροτικό στοιχείο. Και αυτό ήταν επόμενο αφού δεν είχε έγκαιρα σχεδιαστεί, οργανωθεί και πραγματοποιηθεί ως επαναστατική εργατική εξέγερση, βεβαίως στηριγμένη πρώτα απ' όλα στις πόλεις. Βέβαια, η έκβαση μιας τέτοιας επαναστατικής εργατικής εξέγερσης δεν μπορεί να προκαθοριστεί αφού εξαρτάται και από το διεθνή συσχετισμό δυνάμεων. Ωστόσο, δεν υποτιμάμε ότι τα λάθη στρατηγικής του κόμματος και οι αδυναμίες στην οργάνωση του ένοπλου αγώνα έδωσαν σημαντικά περιθώρια στην ανασυγκρότηση του ελληνικού καπιταλιστικού κράτους με την αποφασιστική βέβαια παρέμβαση αρχικά του Βρετανικού και στη συνέχεια του Αμερικάνικου υπεριαλισμού με το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ. Φίλοι και σύντροφοι, συνεχίζουμε να διερευνούμε αν η καθυστέρηση στη γενίκευση του ένοπλου αγώνα οφειλόταν κυρίως σε δισταγμό του κόμματος ή κυρίως σε δισταγμό των αδελφών κομμουνιστικών κομμάτων και ιδιαίτερα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Στον τόμο παρουσιάζουμε μια σειρά στοιχείων και ντοκουμέντων που προσανατολίζουν στο συμπέρασμα ότι από το κόμμα υπήρχε ένας προσανατολισμός και ορισμένη προετοιμασία για γενική λαϊκή εξέγερση. Χωρίς βέβαια να απαλλάσσονται οι αποφάσεις του κόμματος από τη σύγχυση ως προς το χαρακτήρα της ένοπλης λαϊκής εξέγερσης, που συνέχιζε να θεωρεί ως μαζική λαϊκή αυτοάμυνα και πίεση για ομαλές δημοκρατικές εξελίξεις την λειτουργία, τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σημειώνουμε ακόμα ότι το κόμμα μας πάντα έβλεπε ότι αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και ως τέτοιο επιδίωκε τη συμφωνία των αδελφών κομμουνιστικών κομμάτων και του Κουκουσέ στον ένοπλο ταξικό αγώνα και γενικότερα ενδιαφερόταν για τη σταθεροποίηση της σοσιαλιστικής εξουσίας στις γειτονικέ χώρες και στη Σοβιετική Ένωση για την προστασία τους από το ενδεχόμενο ενός νέου υπεριαλιστικού πολέμου. Όμως, δίδαγμα διαχρονικής σημασίας από όλη αυτή την περίοδο θεωρούμε ότι είναι ότι ο σταθερός επαναστατικός στρατηγικός προσανατολισμός σε κάθε χώρα είναι η καλύτερη συμβολή για την ευνοϊκή αλλαγή του διεθνούς συσχετισμού δυνάμεων προς όφελος της εργατικής εξουσίας. Φίλοι και σύντροφοι, στο σύνολο των 2.200 σελίδων των τεσσάρων τόμων του Δοκιμίου Ιστορίας του Κόμματος για τα χρονια 1849. Μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές και όχι τις παραποιημένες θέσεις του κόμματός μας για σειρά, θα λέγαμε, σύγχρονων πολιτικών προβλημάτων, όπως είναι το Κυπριακό, το λεγόμενο Μακεδονικό, που έχουν και ιστορικές ρίζες. <χε> θα βρείτε και την εξήγηση τους παράγοντες που οδήγησαν ακόμα και σε λαθεμένες θέσεις ή και το πώς στην πορεία διορθώθηκαν αυτές οι θέσεις. Θα βρείτε επίσης την εξήγηση για ιδιαιτερότητες της αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα σε σύγκριση με καπιταλιστικά κράτη ανάλογου, ας πούμε, πληθυσμιακού μεγέθους και ρόλου στον, στο διεθνή υπεριαλιστικό σύστημα. Θα βρείτε μια εξήγηση για τις σημερινές αμφισβητήσεις στην ιδιοκτησία δασικών, λιβαδικών και άλλων εκτάσεων με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμα κτηματολόγιο και να μην είναι ξεκαθαρισμένη τίτλη ιδιοκτησίας γης. Θα βρείτε τα σταθερά στοιχεία όλων των συνταγμάτων, τουλάχιστον αυτής της περίοδου για την Ελλάδα, αλλά και τους πραγματικούς λόγους των αναπροσαρμογών που γινόντουσαν εκ μέρους των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων. Θα βρείτε, θα λέγαμε, την πρωτοποριακή επαναστατική αντίληψη και πρακτική του κόμματός μας για σειρά σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων όπως είναι το ζήτημα της ισοτιμίας και χειραφέτησης της γυναίκας καθοδηγητικά όργανα, κομμουνιστές σε συνδικαλιστικά όργανα κομμουνίστριες και συνεγονίστριες στο κίνημα, κνήτησες διαβάζοντας τις αντίστοιχες σελίδες μπορούν να αποκτήσουν αντικειμενική ιδεολογική πολιτική αντίληψη για την ιστορία και την εξέλιξη της κοινωνικής θέσης της γυναίκας να εμπνευστούν για την εξειδικευμένη δουλειά του κόμματος και της ΚΝΕ στις γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών δυνάμεων. Τα αναλυτικά περιεχόμενα κατά, τόπο, κατά τόμο οδηγό για τη μελέτη του δοκιμίου, την αξιοποίησή του από κάθε μέλος και φίλο του κόμματος και της ΚΝΕ, κάθε συνεπή συναγωνιστή και συναγωνίστρια και βεβαίως είμα, είμαστε ανοιχτοί στις γραπτές σας παρατηρήσεις. Με αυτή την έννοια άλλωστε χαρακτηρίζεται και ως δοκίμιο. Εννοείται ότι ο όγκος του δεν θα πρέπει να λειτουργήσει ανασταλτικά στην αγορά και μελέτη του. Γι' αυτό άλλωστε προσφέρεται το πακέτο και των τεσσάρων τόμων μαζί σε εξαιρετικά, θα λέγαμε, χαμηλή τιμή. Φίλοι και σύντροφοι, η σημασία της μελέτης του δοκιμίου νομίζουμε ότι συνοψίζεται στα λόγια του κομμουνιστή ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Το χτες της ιστορίας το δρόμο παίρνει και πίσω το ακολουθεί ο κουρνιαχτό. Στις πλάτες μας η μνήμη κι αν γέρνει, στο φως του όμως ο δρόμος ανοιχτός. Σε αυτό το δρόμο πιστεύουμε μπορεί να συμβάλλει το δοκίμιο ιστορίας του κόμματος. Ευχαριστώ.